Πάω εγώ στο φορτηγό. Και άκου να σου πω. Το ξανασκέφτηκα. Δεν τη θέλω την πολυθρόνα να την πάρεις πίσω και να μου δώσεις πίσω τα λεφτά, έτσι. Και πού είσαι? Τα 500-500. Βέβαια, 500-500. Λοιπόν, φεύγω εγώ, πάω προς το φορτηγό και ξανάρχομαι. Άλλο πρόβλημα. Μου έχουνε κάψει την καλή μου τη ζακέτα στο καθαριστήριο. Και πού πέφτει το καθαριστήριο? Δεξιά στη γωνία. Τσάκο φέρτη, τώρα που ήρθα κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Μαρκό, προσπαθώ να πείσω τη Λουκία να κάνουμε παιδί και θα ήθελα το απόσταγμά σου σαν πατέρας. Μη σε νοιάζει τίποτα. Έπεσε τον ειδικό. Κυρία Παναγιώτα, χρειάζομαι την εμπειρία σας ως μάνα. Εντάξει, πάρτε. Εγώ τι θα πάρω? Θανάση, έχω ένα θέμα με τη Λουκία και θέλω τη στήριξή σου και τη βοήθειά σου με την εμπειρία σου που έχει σαν πατέρα. Μήπως να είστε τόσο καλύτερα σαν διαχειριστής, γιατί σαν διαχειριστής θα καταφέρνω καλύτερα. Μήπως να έρθει εγώ να καταθέσω την άποψή μου. Εγώ, τι να σου πω, αγορετάκι, έχω εγώ παιδί, εγώ δεν έχω έναν κόμμα να μου βάλω στο μπάνιο. Έλα, ρε Ελένη, θα τη μιλήσει για τη μοναξιά, για τη στέρηση. Εσύ από στέρηση άλλο τίποτα. Και το μπάνιο θα στο πάψω εγώ. Καλέ, τι ρούχα είναι αυτά. Τι χάλια, τι αντίκες, έσχος είναι όλα. Πρέπει να τα πετάξει ή να τα χαρίσει, αν και δεν πρόκειται να τα πάρει κανεί. Ορίστε. Και αυτές οι φούστες εδώ θέλουν κόντιμα. Στην ηλικία μας. Α, δεν ξέρω πώς είσαι, Συμπίλη. Εγώ είμαι 50. 50? Πώς γίνεται, αφού είμαστε φίδιμες. Λοιπόν, άσχετο. Αύριο θα έρθω να σε πάρω να πάμε για ρούχα. Οκ. Οκ. Τι πρόβλημα τώρα. Εντάξει, ρε παιδί. Βρε, θα σου στείλω εγώ δύο εργάτες να κάνεις τη δουλειά σου. Σε παίρνω εγώ, σε παίρνω. Σε είμαστε του. Τσιμερίτε όλοι κτέ! Και χεντέζε άδεια νέα! Ο τρίμι η τέζε σα! Ου το βανούλι! Ου το βανούλι! Βρείτε πριν τον πομπό! Και κέγελε ζούρμες πριν σε τον αφού σε μιλάτε! Σας του πιε μπούκουρα! Θερίνι τελούντον και χεντέζε! Τελούντον ποραμάν ούλες αρήν! Γιθμόν ή κουιτάιν, γιθμόν! Έλε μου άμμο η τέτο πόρο, γιαγιότατο! Με πάφνια δικαι του τη φόλη στα φόλη του. Διασκέκας μεκ. Ουα, σακάν το δροπήρ. Ψέψε, σίτε τα φεμτανή. Βέτελ, βιλ κοϊλ, τελαρκώνε τσάς. Ουα, ψέμωση άντε σε μούρα. Μπράβο, σνέτσατε τα θέμ. Ορτί έγετε βέτε. Γρήπινε κέκ, ε. Με τα κέγινετε θέμ. Πού. Γεια, η κυρία. Ναι. Τι. Συγγενείς. Όχι, τι συγγενείς, Θανάση, όχι. Είναι μια μεγάλη γυναίκα που θέλει κάποια βοήθεια και επειδή είναι περήφανη, έτσι, τη φέρνουμε τάχα ότι δουλεύει σε ξεσκονίσματα αυτά και της δίνουμε κάτι της. Γεια σας, Θανάσης Μπαλαφούτης, διαχειριστή. Βόντι. Όχι, είναι μουγκή, είναι μουγκή, τελείως μουγκή. Γεια, σε βάζω με μια και εγκαλιωτών. Βέζετ. Η κέγκαλιωτ μότερ, μα μιρέλα. Τραχανάν, εδε μακαρόνα, η κέγκανέα. Γίζαν, εδε διάθιν, η κυνήγκα δε δέκα. Τι κάνουμε τώρα, τι θα πούμε στους γείτονες. Κάνε κάτι, Τζοβάνι. Ε, τι να κάνω. Τέτο, κότο μούντεβε. Και του είχε μη κοίθατε μοίρατ. Εντίτ και κερτέζε, έχει εκείνη την κοίθατε μοίρατ. Όταν είχες περιούδα εγκρίπητε επιδημία, του είχε χάνει δέτον και να του φρέσκτα. Γεια. Το μπεζέλετ, εδε μπάμι. Τι λέει, ποια επιδημία. Τη είπα να μην ανοίγει το στόμα τη σε κανέναν, γιατί όλοι εδώ μέσα έχουν τη γρήπη. Και τι θα πούμε στους γείτονες. Ό,τι είπαμε και στο Θανάση, ότι είναι μουγκή. Μπαμπά, θα μπλέξουμε. Γεια. Το γούδρετ, η τριγόν θέζεν όλοι. Κανέναν, εδε ριγόνι, η κυνηγκαλάγια, να γιτών τελάγιες. Το κούγκουιτ, εδε φασούλετ, η κυνηγκαντάιωτε κανίνα. Να, φασούλετ. Καπέντανε βέλτιωσιε, τζιντζιλέ, ο φασούλε, τζιντζιλέ, καπέντανε βέλτιωσιε. Ωπα! Έχω ένα προαίσθημα ότι θα γίνουμε μπάχαλο. Σα και ντερματερίστε το. Εννιά, δύ. Δύο μέρες είναι θα περάσουν. Τρει αύδοριον. Τρε. Της πήρα κάτι ρούχα που άμα τα δεις θα πάθεις την πλάκα σου, έτσι. Ναι, είμαι σίγουρη. Άκου να σου πω. Και εσύ όμως πρέπει να αλλάξεις, έτσι, να βάλεις κάτι πιο μοντέρνο, πιο... Ναι, άμα βρω καμιά δίδυμη αδερφή. Παναγιά μου, καλέ σαν καρνάβαλος είσαι. Μπράβο, Μπίλι, τέλεια. Κι είμαστε ακόμα στην αρχή. Λοιπόν, θα έρθω να σε πάρω, να πάμε στο Μέγαρο, γιατί απόψε έχει Βάγνερ. Α, δεν μπορώ απόψε, γιατί περιμένω τις γειτόνισσες να παίξουν μπιρίμπα. Τι είναι αυτά, ρε Μπίλι, οι μπιρίμπες είναι για τις γριές. Καλέ, αυτή είναι φευγάτη.
Τι κάθεσαι και την ακούς. Έχει δίκιο η Τζένι. Βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια. Θέλω κι εγώ να αλλάξω. Μπράβο, Μπίλι. Και αυτό το Μπίλι ακούγεται υπέροχα. Λοιπόν, Μάκο, μίλησε μας για την εμπειρία σου με το παιδί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ευτυχισμένο με έκανε η γέννηση του Ιάκυνθου. Αισθάνεσαι ένα συνέστημα υπευθυνότητας. Υπευθυνότητα, μα. Βέβαια, ολοκλήρωση. Ολοκλήρωση. Ολοκληρώνεσαι σαν άνθρωπος. Ωραία, Μάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας κάλεσες, άντε. Τίποτα. Αγάπη. Ανιδιοτέλεια. Τρυφερότητα. Τρυφερότητα. Εμένα όνειρο της ζωής μου είναι να κάνω ένα μωράκι. Και μάλιστα αν είχα έναν τόσο γοητευτικό και καλό άντρα σαν τον Τάκη, τι να σου πω, δηλαδή, μπορεί να έκανα και δύο. Όχι μπορεί, σίγουρα θα έκανα και δύο. Πώς ήμουν. Τέλεια, εξαιρετική. Εντάξει, να σου πω, μου χρωστάς ένα άσπρισμα στο μπάνιο. Ναι, μα καλά, εντάξει. Όχι, εντάξει, υπογιές οικολογικές. Στο αύριο, αύριο. Καλά, ρε μωρό μου, είδες πόσο φορτισμένη ήταν η Ελένη στην ιδέα ενός παιδιού. Ναι, ναι. Το παρατήρησα. Αυθόρμητα, έτσι το βγήκε από μέσα της. Μόνο, Τάκη μου, κοίταξε να μην σε ρίξει. Οι μπογιές δεν είναι δικές της, γιατί αυτές οι οικολογικές είναι πανάκριβες. Εγώ που έτυχε να είμαι μάνα, να ξέρω τη χαρά να έχεις ένα παιδί, να το βλέπεις να μεγαλώνει, να ανοίγει τα φτερά του και να σου ανταποδίδει τις θυσίες που έχεις κάνει. Συγγνώμη, κυρία Παναγιώτα, πόσο καιρό έχει να έρθει ο Αποστόλης, το καμάρι σας, ο στυλοβάτης σας, ο λεβέντης σας να σας δει. Α, δεν κάθισα να μετρήσω, αλλά μου έχει μια αδυναμία. Και αν θυμάμαι καλά, κάποτε προσπάθησε να σας κλείσει γυροκομείο, ε. Έχω στο φούρνο κάτι πλατάρια. Πάω, μη μου καούνε. Χάλια, αλλά αντάλλον τα πες. Τι να κάνω, έπεσε ανάγνωστα θέματα. Ναι, αλλά τώρα που έχει μωθεί, ξέχνα το. Τι! Τα παιδιά μου είναι ό,τι πολυτιμότερο και αξιολογότερο έχω στη ζωή μου. Τι θα ήταν η ζωή μου χωρίς αυτά, ευχαριστώ. Μία απέναντι μελαγχολική έρημος, μία Σαχάρα. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω την Αταλή και τον Πέτρο μου. Λέει τα πρόσωπά τους φωτίζουν τη ζωή μου. Ο γλυκός τους λόγος. Παπά, τι μαγείρι, τι μας σήκωσε για βόλτα. Η αγάπη τους προς το πρόσωπό μου. Αμπά, έλα κάτω, αλλιώς θα τα πάρω! Σκάσε ρε! Ξάκουσα! Τι παλάζει! Άσε με! Κέντρο! Να μην μιλάς το περισσότερο στο βάσμα, εντάξει! Αν δεν κατέβεις μέχρι το 10, θα γίνει εδώ μέσα εξάρτια! Κέντρο, θα κατέβω και θα σε αφήσω στο ξύλο! Αρχίζω! Ένα! Θεούλη μου, γιατί με τυραννάς! Δύο! Σε σένα μιλάω, γιατί δεν μου απαντάς! Εντάξει, ψιλοκαυγαδάκια, συμβούν και στις καλύτερες οικογένειες τώρα! Τρία! Τέσσερα! Πέντε! Θανάση! Έλα να τον μαζέψουμε, χτυπάς τα νεύρα! Θα κατέβω κάτω και θα σε λέσει, Θανάση! Αυτές οι σκηνές δείχνουν τη φροντίδα και την αγάπη που νιώθει ο ένας για τον άλλο. Οχτώ! Παπά, αρχίσε φορτώνω! Έλα ρε Θανάση, τέλειωνε! Σκάστε, έρχομαι! Δεν ξέρετε πόσο ωραίο πράγμα είναι αυτές οι βόλτες με την οικογένεια. Θα έλεγα κι άλλα για την οικογένεια και την τεχνοποίηση, αλλά καταλαβαίνεις αυτή και αυτά δεν μπορώ. Τζοβάνι, χανόμαστε! Πόσο μπορούμε να την κρύψουμε? Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Τα θέλαμε τα ψέματα. Ορίστε τι πάθαμε. Α, γιατί ακούσες. Σε μπερκέν σου. Τζορτζ Κλούνι, η αίσθημο, η τέτο. Ένα ισκυπτάρι, πουρο! Και μη πάθουν ένα γυροκάστρο με Διέμριν, Οδυσσέα, Κλάνι. Ποιο κλάνι, τέτο, Κλούνι! Κλούνι, κλάνι! Λοιπόν, Ρωμινάκι, εγώ με τη μαμά θα βγούμε έξω, έτσι. Εσύ κάτσε εδώ να κάνεις παρέα στη θεία, γιατί όλους τους Αλβανούς τους βλέπει. Μη βγει έξω, μη μιλήσει σε κανένα, μη τη μιλήσει κανένα. Μην ανοίξει σε κανένα, μην ανοίξει το παράθυρο. Να αναπνέει μπορεί. Μόνο στα ελληνικά. Λοιπόν, Τζούλι! Τζούλι! Τι, έτσι θα βγει έξω, τι είναι αυτό. Κολάν είναι, Τζοβάνι, κολάν. Κολάν, θα το βλέπουν οι άλλοι και έδωξε κολάν. Ρε παιδιά, και τι δεν έκανα, λάδωσα τους γείτονες, ακόμα και δύο πίνακες σχεδίασα με τα θετικά του να έχεις παιδί. Αλλά εκείνη τίποτα. Ναι.